Είμαστε μέλη του και πολεμική από συγκεκριμένε ομάδε ανθρώπων που προσπάθησαν να βάλουν τρικλοποδιές έτσι ώστε να εμποδίσουν τον Γιάννη Κουράκη και την ομάδα του να κερδίσει απίστευτα. το Δήμο. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Έχετε πικρία από ανθρώπου που μπορεί να είναι ακόμα και σήμερα ε, στην έχω... αυτοδιοικητική σκηνή τη Κρήτη και ξεκίνησαν ε, από ε, εσά. Ε, ε, έχω πικρία όχι από την κριτική που... Είναι συστατικό στοιχείο mm -hmm. τη Δημοκρατία και είναι και συστατικό στοιχείο τη πολιτική του, του, του mm -hmm. συγκρότηση του χαρακτήρα μου. Έχω πικρία από την κακοήθεια. Έχω πικρία από το φθόνο και το μίσο ορισμένων. Mm -hmm. είναι, είναι βαρύ το φθόνο και μίσο, ενδεχομένω. Ναι, γιατί έχω ζήσει. Mm -hmm. Γιατί κάποιοι δεν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το Ηράκλειο άλλαξε. Και ότι κάποιοι πιθανά προηγούμενε εποχέ να κρατούσαν ομπρέλε. Έτσι όταν έβρεχε χρήματα και επί Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά. Έχω ζήσει όμως, στο πετσί μου, στο σώμα μου, έτσι την κακοήθεια, την αδικία έτσι, και τη, τη λάσπη. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά. Να πάμε στον παλαιότερο, να ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Λαμπρινό, Κοίταξε. που ήταν και ο πολιτικός σας αντίπαλος. Κοιτάξτε, τον, τον επέλεξαν οι πολίτες, το σέβομαι αυτό. Εγώ πιστεύω θα μπορούσαν... Να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα το Ηράκλειο και ιδιαίτερα θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα στο Ηράκλειο και την τελευταία περίοδο που αν υπήρχε συνεργασία, που κάποιοι λόγοι δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί, εμπόδισαν αυτή τη συνεργασία γιατί εγώ πάντα εγώ και στην επιστολή μου που έστειλα, γιατί ήσχε απλά αναλογική mm -hmm. τελευταία. Έτσι, Εννοείται η, η, συνεργασία μεταξύ της, των παρατάξεων. παρατάξεων. Εντί... Αν υπήρχε, ανεξάρτητα αν ήταν η δική μας, ή αν ήταν του Ρίου Λιγερού ή του... άλλε παρατάξει του Ινιωτάκη, τη κυρία του κ. Κουκιαδάκη. Αν υπήρξε το 50 συν 1, το 25 ή το 27 για να διοικήσουν, που μπορούσε, είχαμε όλη την καλή διάθεση. Και εγώ, μάλιστα, στην επιστολή, τι επιστολέ που είχαμε ανταλλάξει στην αρχή για συνεργασία, είχατε δώσει ό,τι με αφορά δεν με ενδιαφέρει κάτι πέρα από το καλό τη πόλη και κατέθεσα μια φορά μια σειρά γόνιμε προτάσει. Και μάλιστα είχα την αντίληψη ότι η όποια συμφωνία έπρεπε να γίνει πάνω στο τραπέζι, να ανακοινωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ανακοινωθεί στον, στο λαό και να ελέγχεται αυτή η προγραμματική συμφωνία πώ πάμε το Ηράκλειο. Θα μπορούσαν λοιπόν, αν υπήρχε αυτή η συνεργασία, θα ήταν καλό για την πόλη, θα ήταν και καλό για όλου μα, γιατί δίναμε ένα άλλο δηλαδή, παράδειγμα. Με άριστα το 10, τι βαθμό δε θέλω, θα βάζατε στον... δε θέλω, λίγο. Δε δεν, θέλω, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλο του κυρίου Λαμπρινού. Το εύχομαι να έχει δύναμη και υγεία. Όλοι κρινόμαστε από την ιστορία. Πάμε τώρα στου πρώτου μήνε για κυβέρνηση του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού. Κοιτάξτε, είναι νωρί, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ότι γίνονται προσπάθειε. Είναι μόλι έξι μήνε. Mm -hmm. Έτσι, έχουν μπροστά του μία πενταετία. Νομίζω ότι είναι ένα δυνατό σχήμα. Υπάρχουν ιδέε. Νομίζω ότι χρειάζεται και την, την ανοχή και των πολιτών. Έτσι, νομίζω και εύχομαι και ελπίζω ότι θα πάνε καλά. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει διάθεση για δουλειά. Θεωρείτε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις... Θα σας πάω τώρα σε ένα άλλο μεγάλο αυτοδιοικητικό κεφάλαιο και θα κλείσω με αυτό. Ε, περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Σταύρος η νέα ομάδα, πώ βλέπετε αυτή την πορεία, την ομάδα Αρναουτάκη πρόσφατα τη εκλογή, τη χαρακτήρισαν και κριτική dream team. Ναι. Είναι μια ομάδα που μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα για την Κρήτη. Έχει εκλεγεί ο, ο Περιφερειάσια 4η ε, συνεχή θητεία. Σημαίνει ότι οι πολίτες έτσι, τον εμπιστεύονται, εμπιστεύονται τη δουλειά, τη συλλογική λειτουργία. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε ακόμα καλύτερα για το επόμενο διάστημα α, για την Κρήτη.